πρωί εδώ στη Σποερή. Ναι. Δεν ξέρω τι λένε τα λύματα της πόλης, αλλά τα νοσοκομεία της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλονίκης, έχουν γονατίσει. Ο ιός από τους δρόμους, από τα μαγαζιά, μπήκε στις οικογένειες εκεί που δεν φοράμε μάσκα και δυστυχώς θερίζει. Το Ιπποκράτειο εφημέρευε χθες. Μπορεί τα πράγματα να ήταν λίγο καλύτερα, αλλά όμως οι εισαγωγές ήταν πάρα πολλές. Μέχρι τώρα έχουν εισαχθεί 75 περιστατικά και περιμένουν κι άλλοι στη σειρά, γιατί είναι γνωστό ότι οι ασθενείς με κορονοϊό, ύποπτα κρούσματα ή θετικά, περιμένουν και 12 ώρες μέχρι να γίνει η εισαγωγή τους, ταλαιπωρούνται με βήχα και πυρετό για να διεκπεριωθούν, γιατί υπάρχουν προβλήματα και στην έλλειψη προσωπικού, αλλά και για να γίνει η μοριακή τους ανάλυση. Εμείς δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε ως υγειονομικοί με την ιδέα ότι η εγχείρηση πέτυχε και ο ασθενής απεβίωσε. Λένε ότι το σύστημα αντέχει, αλλά δυστυχώς όμως το σύστημα έχει ξεπεράσει τα όρια του. Είμαστε πραγματικά θλιμμένοι, γιατί βλέπουμε, μετράμε νεκροφόρες να πηγαίνουν και να έρχονται, που σε εμάς αυτά τα πράγματα ήταν πρωτόγνωρα. Τώρα δίνουμε τη μάχη πια στα τελευταία αυτοσχέδια χαρακόμματα, δηλαδή στις πρόχειρες ΜΕΘ. Εδώ στο Ιπποκράτειο ξεκινήσαμε με 10 κλίνες ΜΕΘ κανονικές, τώρα έχουμε κάνει ΜΕΘ τα πάντα, χειρουργικές αίθουσες, έχουμε κάνει αίθουσες ανάνυψης, καρδιοχειρουργικές μονάδες, έχουμε κάνει ΜΕΘ ακόμη και θαλάμους σε νοσοκομεία με έναν αναπνευστήρα. Και όμως όλα έχουν γεμίσει. Ναι, αυτή τη στιγμή ισχύει πραγματικά ότι στις ΜΕΘ γίνεται επιλογή ασθενών. Αλλά το κριτήριο όμως είναι ηλικιακό. Γι' αυτό και βλέπουμε στις ΜΕΘ ότι έχει πέσει ο μέσος όρος ηλικίας. Δεν υπάρχουν ΜΕΘ και είναι αναγκασμένοι οι γιατροί να επιλέγουν ποιος θα μπει και ποιος θα μείνει εκτός ΜΕΘ. Στις κλινικές υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα. Εδώ στο Ιπποκράτειο νοσούν 150 συνάδελφοι. Συνολικά στην Θεσσαλονίκη νοσούν πάνω από 700 και στην Κεντρική Μακεδονία 1000. Εμείς λοιπόν δεν ζητάμε ούτε φακελάκια από την κυβέρνηση, ούτε λάφερα πολέμου. Ζητάμε την ένταξή μας στα βαρέα και ανθυγενά επαγγέλματα, ένα δώρο Χριστουγέννων, οριζόντια σε όλους. Χθες ο Υπουργός κάλεσε με διπλό μισθό εθελοντές, γιατρούς και νοσηλευτές να έρθουν στη Βόρειο Ελλάδα. Όλα τα νοσοκομεία στενάζουν από την έλλειψη προσωπικού.